Εν τω μεταξύ, ο Όλυμπος, ο οποίος τόσο άδικα είχε προϊβαστεί από το πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας, με τη γνωστή υπόθεση βέβαια Μαϊλεσίνας, να μην τα επαναλαμβάνουμε, έχουν χίλιο υποθεί, αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στην Κέρκυρα, την περίοδο 96-97. Πιο έμπειρη ομάδα Όλυμπος βέβαια, αν και τον ακολουθούσε από κοντά ο Καποδίστριας και θα έλεγε κανείς διεκδίκησε η δυνατή ομάδα των Δουκάδων μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα, όμως ο Όλυμπος πιο έμπειρος κατάφερε και πήρε το εισιτήριο της ανόδου και ξαναγύρισε εκεί που ουσιαστικά ανήκε, δηλαδή στην Δέλτα Εθνική Κατηγορία, μια κατηγορία της οποίας είχε αποκαλεστεί από τις αθηναϊκές εφημερίδες σαν ο βασιλιάς αυτής της κατηγορίας ο Όλυμπος. Και το λέμε αυτό γιατί είχε τις πιο, το είπαν αυτό, το έγραψαν αυτό οι εφημερίδες, γιατί είχε την μεγαλύτερη συμμετοχή, τις περισσότερες συμμετοχές μπορώ να πω, σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο βασιλιάς λοιπόν ξαναγυρίζει στο θρόνο του την άνοιξη του 97.